Πάμε στη Μαρία Ρόν να μας πει περισσότερα για αυτή την πρόταση του Γάλλου Προέδρου, ο οποίος επιμένει στην ανάγκη μιας ανθρωπιστικής εκεχηρίας, όπως λέει. Στο επίκεντρο των λεγόμενων του είναι οι άμαχοι, οι όμηροι και φυσικά η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και τα προβλήματα στα νοσοκομεία. Ναι, ακούσαμε τον Γάλλο Πρόεδρο στη συνέντευξη τύπου, όπου ανακοίνωσε ότι πολλές χώρες προσπαθούν να δημιουργήσουν έναν θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο προς τη Γάζα με βάση την Κύπρο. Η Κύπρος, είπε, θα μπορούσε να αποτελέσει αεροπορική βάση. Τόνισε μάλιστα ότι διεξάγονται συζητήσεις με την Κύπρο αλλά και με την Ελλάδα προς το σκοπό αυτό. Πώς αυτού του ανθρωπιστικού διαδρόμου θα είναι να σταλούν στη Γάζα το συντομότερο δυνατό φάρμακα, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης δια θαλάσσης αλλά και δια αέρος. Βέβαια, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να καθοριστεί το επόμενο διάστημα και με τις Ισραηλινές αρχές και με τα Ηνωμένα Έθνη. Τόνισε ο Γάλλος Πρόεδρος ότι για να προχωρήσει αυτή η πρόταση θα πρέπει, είναι ανάγκη να υπάρχει ανθρωπιστική εκεχηρία όχι μόνο για τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας αλλά και για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων. Κάτι το οποίο άλλωστε υποστήριξαν στη συνέντευξη τύπου τους και ο Ισπανός Πρωθυπουργός και ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός. Τώρα, ο Γάλλος Πρόεδρος εξέφρασε τις επιφυλάξεις του, σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τα σχέδια του Ισραήλ να προχωρήσει σε μια χερσαία επέμβαση στην Λωρίδα της Γάζας, τονίζοντας ότι αυτό θα θέσει σε κίνδυνο τον άμαχο πληθυσμό. Mm-hmm. Ανακοίνωσε τέλος ότι η Γαλλία ετοιμάζει μια επιχείρηση εκένωσης για τους υπηκόους από τη Λωρίδα της Γάζας, συνολικά 170 στον αριθμό με τις οικογένειές τους, και είπε ότι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες επιθυμούν να κάνουν το ίδιο σε συντονισμό mm-hmm. με τη Γαλλία.